Με παιδιά που φέρουν τραύματα όχι μόνο στο σώμα αλλά και στην ψυχή, έχει γεμίσει νοσοκομείο στα άδανα της Τουρκίας. Οι γιατροί δίνουν μάχη για τη φροντίδα τους. Πολλά από αυτά έχουν μείνει ορφανά και χωρίς όνομα. Η Άννα Ανδρέου κατέγραψε με την κάμερα του Αντένα συγκινητικές ιστορίες για τα πιο αθώα θύματα αυτής της καταστροφής. Σε έναν ατελείωτο αγώνα για τη ζωή βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι γιατροί στα νοσοκομεία των Αδάνων. Το ένα μετά το άλλο στις ταράτσες τους προσγειώνονται τα στρατιωτικά ελικόπτερα τα οποία μεταφέρουν παιδιά που βγήκαν από τα συντρίμμια. Αμέσως όλοι οι μικροί ήρωες σκεπάζονται με κουβέρτες. Οι γιατροί με ένα χαμόγελο τα διαβεβαιώνουν ότι όλα θα πάνε καλά και τα μεταφέρουν σε δωμάτια. Ανάμεσά τους η μόλις 4 ετών η Λάιντα. Η μικρούλα βγήκε από τα ερείπια του σπιτιού της στην Αντιόχεια μετά από 80 ώρες. Τόσο ο μπαμπάς της, όσο και τα δύο της αδέρφια σκοτώθηκαν, ενώ η μαμά της νοσηλεύεται στο ίδιο νοσοκομείο. Δίπλα της φύλακας άγγελος η γιαγιά της. Η Ηλάινα με όση δύναμη της έχει απομείνει χαιρετά αμήχανα την κάμερα ενώ περιμένει να την πάρει και πάλι στην αγκαλιά της η μητέρα της. Εδώ στο νοσοκομείο της Αδάνης νοσηλεύονται τα περισσότερα παιδιά και τις περιπτώσεις που έχουν καταφέρει να εκδηλώσουν. Αλλά πολλά από αυτά δεν έχουν κανένας. Αυτό το αγόρι σε κατάσταση σοκ μεταφέρεται στο δωμάτιο. Μόλις έφτασε στο νοσοκομείο με ένα από τα στρατιωτικά ελικόπτερα. Toplam 180-200'e yakın kimliğini tam net olarak belirleyemediğimiz çocuk hastamız şu an depremden etkilenmiş vaziyette hastanemizde. Σε αυτό το δωμάτιο πριν από λίγο μεταφέρθηκε και η μικρή Τανέμ. Απεγκλωβίστηκε μετά από 6 μέρες στα ερείπια κάτω από τόνους βάζων. Όπως είπε στους γιατρούς, όταν έκλεινε τα μάτια της προσπαθούσε να φανταστεί ότι έτρωγε αυγό και έπινε γάλα και νερό.